Τα λέει όλα η ξέφρενη πορεία της πανδημίας με τα αλλεπάλληλα ρεκόρ θανάτων, κρουσμάτων και διασωληνωμένων. Με διαλογή ασθενών, αναστολές χειρουργείων με το εμβολιαστικό πρόγραμμα να καρκινοβατεί στην Ελλάδα και αλλού και με νέο lockdown στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άλοθη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνική κυβέρνηση στέρεψαν. Ούτε πρωτόγνωρη πρέονη είναι η πανδημία, ούτε αποτελεί εξήγηση ότι αυτά γίνονται παντού. Γίνονται επειδή ακριβώ κριτήριο δεν αποτελεί η προστασία τη ανθρώπινη ζωή και υγεία, αλλά οι προτεραιότητε των μεγάλων ομήλων. Εκεί οφείλονται οι καθυστερήσει και οι παλινοδίε στο αναγκαί... στον αναγκαίο εμβολιασμό. Το ότι σε κάποιε χώρε υπάρχει υπερπληθώρα εμβολίων και σε άλλε παντελή έλλειψή του. Με το βολικό διαχωρισμό εμβολιασμένων ανεμβολίαστων επιχειρείται να κρύψετε ότι το επίγον και καθοριστικό είναι η εξαντλητική ενημέρωση του λαού, η επίταξη και όχι η εκμίστοση του ιδιωτικού τομέα, οι αποφασιστικέ μαζικέ προσλήψει με νέε υποδομέ θωράκιση του δημόσιου συστήματο υγεία, αναγκαία μέτρα προστασία σε κρίσιμου χώρου υπερμετάδοση όπω η εργασιακή, τα μέσα μεταφορά, τα σχολεία, όπου συνοστίζονται και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, και επίσης μαζικά δωρεάν τεστ για όλους.